Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Μάρκος Δήμος και καλώς ορίσατε στα δεδομένα της εβδομάδας. Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο Logan Paul. Ο Logan Paul, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένας YouTuber ο οποίος ανεβάζει vlogs σχετικά τακτικά. Την πρωτοχρονιά ανέβασε ένα vlog το οποίο το ονόμασε «Βρήκαμε ένα πεθαμένο σώμα στο δάσος των αυτοκτονιών». Η εικόνα αυτού του βίντεο ήταν αυτός με το πρόσωπό του να είναι έκπληκτο και το σώμα του πεθαμένου στα αριστερά της εικόνας. Προφανώς όμως, το σώμα του πεθαμένου ήταν θαμπωμένο. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο του βίντεο. Το βίντεο ξεκινάει με μια ειδοποίηση. Προειδοποιεί ότι το βίντεο θα περιέχει γραφικές εικόνες. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο Logan Paul, ο οποίος αρχίζει και μιλάει με το κοινό. Λέει πως το βίντεο δεν θα χρηματοδοτηθεί και ότι του άλλαξε τη ζωή αυτό που του συνέβη. Επίσης, λέει ότι ελπίζει και πιστεύει ότι είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει κάτι τέτοιο στο YouTube. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ξεκινάει το vlog. Αυτός και οι φίλοι του επισκέπτονται το δάσος της Aokigahara, στους πρόποδες του Fuji. Η Aokigahara είναι γνωστό στο δάσος των αυτοκτονιών στην Ιαπωνία, λόγω του ότι μπορείτε να φανταστείτε κι εσείς τι. Αυτός και οι φίλοι του μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνουν πλάκα πως ψάχνουν φαντάσματα. Ενώ κάνουν βόλτα, ο Logan Paul συναντάει ένα πεθαμένο σώμα και ειδοποιεί τους φίλους του. Αφού του το λέει στους φίλους του, ένας φίλος του λέει: «Πάρε την κάμερα, πάμε». Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι σίγουρο το τι εννοούσε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι απλά εννοούσε να πάρουν την κάμερα και κυριολεκτικά να φύγουν από το δάσος. Βέβαια, αυτή δεν είναι κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα, ο PewDiePie στο βίντεο του, μιλώντας για αυτό το βίντεο, τονίζει το πόσο απαράδεκτο ήταν αυτό που είπε ο φίλος του, επινοώντας πως πιστεύει ότι ο φίλος του εννοούσε να πάνε και να βιντεοσκοπήσουν αυτό το σώμα. Συνεχίζοντας να βιντεοσκοπούν, πλησιάζουν το σώμα ενός ζουμάρουν επάνω του. Κάποια στιγμή φτάνουν δίπλα στο σώμα, κυριολεκτικά ένα μέτρο από το σώμα αυτό, και συνεχίζουν να το βιντεοσκοπούν, κάνοντας zoom από πάνω προς τα κάτω. Μετά από αυτό, η κάμερα γυρίζει στον Logan Paul, ο οποίος αρχίζει και μιλάει για το πόσο η αυτοκτονία είναι κάτι πολύ σοβαρό και καθόλου αστείο. Μιλάει για το πόσο καταστροφική είναι για το θύμα, αλλά και για τα άτομα τα οποία ήταν κοντά του. Στη συνέχεια μιλάει για τις γραμμές βοήθειας και τις εμφανίζει και πάνω στο βίντεο. Προτού αυτό το βίντεο γίνει γνωστό έξω από τον κύκλο ακολουθών του, δεν φαινόταν να υπάρχει καμία αρνητική αντίδραση. Αφού το όμως βγήκε από τον κύκλο του, τα πράγματα ξεκίνησαν να χειροτερεύουν. Συγκεκριμένα, ο Logan Paul δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Πολλοί λέγανε ότι ήταν ασέβεια, ανώριμο αλλά και ηλίθιο εκ μέρους του Logan Paul. Αρκετοί μάλιστα πίστευαν ότι ο Logan Paul ήξερε πολύ καλά όταν μπήκε στο δάσος των αυτοκτονιών το τι θα συνέβαινε. Την επόμενη μέρα ανέβασε μια συγγνώμη στο Twitter ο Logan Paul λέγοντας: «Βούμαι να ξεκινήσω. Ας αρχίσουμε από αυτό. Συγγνώμη. Είναι η πρώτη μου φορά αυτή. Δεν έχω αντιμετωπίσει τόση κριτική ποτέ ξανά επειδή δεν έχω ποτέ κάνει τέτοιο λάθος στο παρελθόν. Γύρω μου έχω καλούς ανθρώπους και πιστεύω πως παίρνω σωστές αποφάσεις. Αλλά και πάλι είμαι απλά ένας άνθρωπος. Μπορώ να κάνω λάθη. Δεν το έκανα για τις προβολές. Έχω ήδη προβολές. Το έκανα επειδή πίστευα ότι μπορούσα να κάνω κάτι καλό στο ίντερνετ, όχι ένα κύμα αρνητικότητας. Ποτέ δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ήθελα να φέρω στο φως το πρόβλημα της αυτοκτονίας και πώς να την αποτρέψουμε. Και στο μεταξύ σκεφτόμουν ότι αν αυτό το βίντεο θα μπορούσε να σώσει μία ζωή, θα άξιζε. Με καθοδήγησαν με λάθος τρόπο τα συναισθήματά μου, εκπληξή μου αλλά και το σοκ μου, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Ακόμα νιώθω έτσι. Κάνω αυτή τη μαλακία κάθε μέρα. Έχω κάνει 15 λεπτά show στην τηλεόραση κάθε μέρα για 460 συν μέρες. Είναι κάπως εύκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να σε πάρει στιγμή χωρίς να καταλάβεις ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα. Συχνά θυμάμαι απλά πόσο πολύ κόσμο αγγίζω πραγματικά και με μεγάλη δύναμη έρχεται μεγάλη ευθύνη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω μετάνοια και λέω πως χρησιμοποίησα αυτή τη δύναμη με λάθος τρόπο. Δεν θα ξαναγίνει. Σας αγαπώ όλους, πιστεύω στους ανθρώπους, είμαι εδώ. Ειρήνη. Αυτή η συγγνώμη του βέβαια είχε αρκετά αρνητική αντίδραση από το ίντερνετ. Πολλοί τόνισαν ότι αυτή η συγγνώμη του ήταν πολύ εγωκεντρική και ήταν περισσότερο σαν να διαφημίζει τον εαυτό του παρά να ζητάει πραγματικά συγγνώμη. Επομένως, μετά από αρκετές ώρες, ανέβασε ξανά ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο πάλι ζητούσε συγγνώμη. Αυτό το βίντεο το ανέβασε επίσης και στο Twitter. Λέει: «Έκανα ένα μεγάλο λάθος στην απόφασή μου και δεν περιμένω να με συγχωρήσετε. Είμαι απλά εδώ για να ζητήσω συγγνώμη. Το τι συναντήσαμε εκείνη την μέρα στο δάσος προφανώς δεν ήταν σχεδιασμένο. Οι αντιδράσεις στο βίντεο ήταν αληθινές χωρίς φίλτρο. Κανείς μας δεν ήξερε πώς να αντιδράσουμε ή να νιώθουμε. Έπρεπε να μην ανεβάσω ποτέ αυτό το βίντεο. Έπρεπε να βάλω κάτω τις κάμερες. Να σταματήσω να βιντεοσκοπώ το τι περνούσαμε. Είναι πολλά τα πράγματα που έπρεπε να κάνω διαφορετικά, αλλά δεν τα έκανα. Και γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς μου ζητώ συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το ίντερνετ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από οποιονδήποτε είδε το βίντεο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από οποιονδήποτε είναι θύμα κάποιας ψυχολογικής ασθένειας, κατάθλιψης ή αυτοκτονίας. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το θύμα και την οικογένειά του. Στους ακολουθούς μου που δικαιολογούν τις πράξεις μου, παρακαλώ μην το κάνετε. Δεν αξίζουν δικαιολογία. Στόχος του περιεχομένου μου είναι πάντα να διασκεδάζω, να ξεπερνάω τα όρια, να τους εντάσω όλους. Και τον κόσμο τον οποίο ζω, τον μοιράζομαι. Σχεδόν όλα όσα κάνω, δεν τα κάνω ποτέ με σκοπό να είμαι άκαρδος και κακός. Όπως είπα, έκανα μεγάλο λάθος και δεν περιμένω συγχώρεση. Είμαι απλά εδώ να ζητήσω συγγνώμη. Είμαι ντροπιασμένος με τον εαυτό μου. Είμαι απογοητευμένος με τον εαυτό μου. Και υπόσχομαι να είμαι καλύτερος.
θα είμαι καλύτερος. Ευχαριστώ. Όπως μπορείτε να καταλάβετε όμως, υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ του βίντεο και της συγγνώμης του της πρώτης. Στο πρώτο δεν φαίνεται να ζητάει συγγνώμη. Απλά φαίνεται εγωκεντρικός και ότι διαφημίζει τον εαυτό του. Και σίγουρα φαίνεται να δικαιολογεί τις πράξεις του. Στο βίντεο όμως βλέπουμε ξαφνική μεταμόρφωση. Ζητάει συγγνώμη καθαρά από το θύμα αλλά και από την οικογένειά του. Επίσης ζητάει συγγνώμη από αυτούς που τους πείραξε. Και ζητάει ακόμα και από τους ακολουθούς του να μην τον δικαιολογούν. Λέει πως οι πράξεις του δεν είχαν καμία δικαιολογία. Γι' αυτό απλά δυσκολεύομαι να τον πιστέψω. Απλά μου φαίνεται ότι εφόσον είδε ότι δεν έπιασε η πρώτη συγγνώμη, τράβηξε ένα βίντεο το οποίο πιστεύει ότι θα λειτουργήσει παραπάνω. Αλλά μακάρι να έχω άδικο. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Τα τελευταία 2 χρόνια το YouTube ήταν πολύ αυστηρό με τους δημιουργούς του. Είδαμε το Adapocalypse, είδαμε αυτό με τα παιδικά βίντεο, είδαμε αυτό με τον PewDiePie και ξαφνικά τώρα έχουμε τον Logan Paul. Η διαφορά είναι όμως ότι στα προηγούμενα το YouTube έδρασε. Αυτή τη φορά βλέπουμε να μην έχει κάνει τίποτα. Μάλιστα μέχρι σήμερα το YouTube δεν έχει ακόμα απαντήσει σε αυτό το θέμα. Το βίντεο δεν το κατέβασε το YouTube, το κατέβασε ο ίδιος ο Logan Paul. Ξαφνικά έχουμε απλά αυτό το παιδί θαύμα του YouTube να ανεβάζει ένα vlog στο οποίο βλέπουμε ένα πεθαμένο σώμα και το βίντεο αυτό μεταφέρεται στις τάσεις. Ενώ όχι απλά αυτό το βίντεο είναι ενάντια στους όρους διαφήμισης του YouTube, αλλά είναι γενικά ενάντια στους όρους του YouTube, οι οποίοι επιτρέπουν στους δημιουργούς τους να ανεβάζουν βίντεο. Για να είμαι ειλικρινής, απλά έχω μείνει με αυτή την κατάσταση. Και στενοχωριέμαι, επειδή είμαι σίγουρος ότι όπως πάντα θα την πληρώσουν αυτοί που πραγματικά δεν φταίνε σε τίποτα. Θα την πληρώσουν αυτοί που απλά βρίζουν λιγάκι στα βίντεό τους ή που δείχνουν πράγματα τα οποία είναι όντως σημαντικά. Πράγματα από βιντεοπαιχνίδια ή από ειδήσεις. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι η Τούρκη στρατιωτική. Καταρχήν, ας δούμε πρώτα το ιστορικό πίσω από αυτά που συνέβησαν το τελευταίο καιρό. Στις 15 με 16 Ιουλίου του 2016 έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία. Αφού το αυτό πέτυχε, 8 στρατιωτικοί από την Τουρκία προσγειώνονται με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη και ζητούν άσυλο στην Ελλάδα λόγω του ότι φοβούνται πολύ απλά ότι θα συλληφθούν και δεν ξέρουν τι θα απογίνουν μετά από αυτό. Θυμόμαστε επίσης ότι ο Ερντογάν είχε ανακοινώσει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής. Στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προσφύγων δεν δόθηκε σε κανέναν από τους στρατιωτικούς άσυλο στην Ελλάδα. Μετά από αυτό, ο Άριος Πάγος όμως έδωσε απόφαση ότι δεν θα εκδοθούν οι 8 στρατιωτικοί. Το αίτιο αυτής της απόφασης ήταν ότι πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τι θα απογίνουν αυτοί οι στρατιωτικοί αφού το φτάσουν στην Τουρκία. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αγνοηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να μην έχουν μια δίκαια δίκη. Στη συνέχεια όμως, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφύγων αποφασίζει να δώσει άσυλο στον έναν από τους 8 στρατιωτικούς. Τούρκους, με τους υπόλοιπους 7 να περιμένουν και αυτή η απόφαση. Εδώ αρχίζει και ξεκινάει το ψητό. Μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Προσφύγων, μετά την απόφαση αυτή, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας διαμαρτυρήθηκε. Είπε ότι ήταν απαράδεκτη η απόφαση της Επιτροπής και ότι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πραξικοπήματα. Στη συνέχεια, το Μέγαρο Μαξίμου δήλωσε. Ακολουθώντας την πάγια θέση σε σχέση με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς, όπως είχε επαναλημμένος και δημοσίως εκφραστεί, υποβλήθηκε σήμερα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αίτηση ακύρωσης κατά της χθεσινής απόφασης παροχής ασύλου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Προσφύγων. Η αίτηση αυτή θα απαγόνε δηλαδή την απόφαση του Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Προσφύγων, λύνοντας έτσι τον Τούρκο στρατιωτικό από τον άσυλό του. Η Νέα Δημοκρατία αμέσως απάντησε σε αυτή την πράξη, επισημένοντας τα λόγια του Τσίπρα. Ως κράτος δικαίου, η Ελλάδα σέβεται την διάκριση των εξουσιών και πράττει τα δέοντα για να έχουν δίκαιη δίκη οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε επίσης τον λόγο από την κυβέρνηση για την οποία έγινε αυτή η αίτηση ακύρωσης. Πρέπει να σημειωθεί πως στις δηλώσεις στην ακρόαση στο διοικητικό εφετείο, ο λόγος ήταν το δημόσιο συμφέρον, για να μην διαταραχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίσης, ο Τζανακόπουλος απάντησε στο Twitter σχετικά με την κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς αγνοεί ότι οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου είναι διοικητικά όργανα και κάνει λόγο για μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τη στιγμή, μάλιστα, που η αίτηση ακύρωσης παραπέμπει το θέμα ακριβώς στην κρίση της δικαιοσύνης. Πώς όμως η Νέα Δημοκρατία να τα πάει καλά με τη διάκριση των εξουσιών όταν ο κύριος Μητσοτάκης μπερδεύει τον Μοντισκιέ με τον Ρουσό? Και πράγματι, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφύγων είναι διοικητικό όργανο. Αυτό μπορούμε να το δούμε στο επίσημο site της Επιτροπής. Λέει, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Προσωπικά όμως δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για την Επιτροπή. Νομίζω ότι περισσότερο μιλούσε για την δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου. Μιλούσε δηλαδή για την ενδεχόμενη έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών ενάντια της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βέβαια, ο Τζανακόπουλος απάντησε ακόμα και σε αυτό στο Facebook. 2 σχόλια σε σχέση με το θέμα της παροχής ασύλου σε έναν από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Επειδή είναι αναγκαία η κατανόηση ενός λεπτού νομικού και πολιτικού ζητήματος. 1. Ο Άριος Πάγος έχει αποφασίσει να απαγορεύσει την έκδοσή του, όπως και των υπόλοιπων 7, μετά από σχετικό αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης. Το σκεπτικό της απόφασης αφορά μεταξύ άλλων τις επιφυλάξεις και την εντήρηση της αρχής της δίκης δίκης που εξέφρασε το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο της χώρας. Επομένως, το ζήτημα της έκδοσης έχει λήξει. Οι 8 δεν θα εκδοθούν ανεξάρτητα από την έκβαση των αιτήσεων ασύλου τους. Η αίτηση ασύλου τους αφορά την υπαγωγή τους και σε καθεστώς προσφυγικής προστασίας. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη μη έκδοση. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ασύλου απέρριψε τη σχετική αίτηση, την οποία όμως έκανε αποδεκτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Παρά το γεγονός ότι το ΣΤΕ έχει δεχθεί ότι η
δευτεροβάθμιες επιτροπές προσφύγων έχουν ιονή δικαιοδοτικό χαρακτήρα, οι αποφάσεις που εκδίδουν εξακολουθούν να είναι ατομικές διοικητικές πράξεις που προσβάλλονται με αιτήσια ακύρωσης. Η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε κατά της απόφασης της δευτεροβάθμιας επιτροπής, διότι θεωρεί ότι τελικά είναι η δικαιοσύνη που πρέπει να αποφασίσει για το αν και κατά πόσο δικαιούνται ο συγκεκριμένος να υπαχθεί σε καθεστώς προφυγικής προστασίας, με δεδομένη την τεράστια πολιτική σημασία του ζητήματος που επηρεάζει άμεσα τη σχέση με τη γείτονα. Η πολιτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάντως σαφής. Δεν είναι ευπρόσδεκτη όσο υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκονται με το πραξικόπημα στην Τουρκία. Επομένως, η αίτηση ακύρωσης δεν επηρεάζει την έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών, από ό,τι φαίνεται από αυτά που λέει ο Τζανακόπουλος. Φαίνεται δηλαδή ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι μη αναστρέψιμη. Επίσης, λέει προφανώς ότι δεν υποστηρίζει η Ελλάδα τα πραξικόπηματα ως απάντηση στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Επίσης, ο Σταύρος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μας, λέει ότι θα μπορούσαν να δικαστούν αυτοί οι 8 στρατιωτικοί βάσει του άρθρου 8 του ποινικού κώδικα. Τι είναι το άρθρο 8? Ουσιαστικά επιτρέπει στην Ελλάδα να δικάσει άτομα τα οποία δεν είναι πολίτες του ελληνικού κράτους. Αυτό γίνεται βάσει τους ελληνικούς νόμους, ανεξάρτητα της χώρας στην οποία έγινε το έγκλημα. Στην περίπτωσή μας δηλαδή, της Τουρκίας. Βέβαια, το βρίσκω πολύ δύσκολο να το δεχτεί αυτό η Τουρκία. Σε περίπτωση που αυτοί οι 8 στρατιωτικοί έμπαιναν φυλακή, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο για την Τουρκία να τους πάρει πίσω. Ας γυρίσουμε όμως το ότι δεν επηρεάζεται η έκδοσή τους, στην περίπτωση που δεν θα έχουν άσυλο. Τι σημαίνει άσυλος και τι σημαίνει να μην έχεις άσυλο? Βάσει οδηγίας του 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα πιο σημαντικά δικαιώματα τα οποία έχει ένας ο οποίος έχει άσυλο ως πρόσφυγας είναι προστασία από επαναπροώθηση, δηλαδή να μην εκδοθεί, άδεια διαμονής, να του χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα, δηλαδή να μπορεί και να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Βέβαια, αυτό είναι σε περίπτωση που δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα ασφάλειας στο κράτος αυτό. Δικαίωμα να δουλεύει, δικαίωμα να εκπαιδεύεται, να έχει ιατρική περίθαλψη, να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο κράτος αυτό. Και ουσιαστικά σημαίνει ότι θα έχει μια καινούρια ζωή σε αυτό το κράτος. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι αυτή είναι απλά μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή νόμος ο οποίος υιοθετείται όσοι είναι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως κάθε χώρα πρέπει να πετύχει τους στόχους που αναγράφονται στην οδηγία. Τα κράτη-μέλη έχουν απλά διάκριση στο πώς θα πετύχουν αυτούς τους στόχους. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί αυτή την οδηγία. Το θέμα της επαναπροώθησης είναι κλειστό. Δεν θα γίνει. Αυτό λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου και όπως μας έκανε σίγουρος ο Τζανακόπουλος, θα το τηρήσουν. Εφόσον όμως δεν έχει άδεια διαμονής, θεωρητικά το άτομο αυτό θα μπορούσε να εκδοθεί σε άλλη χώρα, η οποία μπορεί με τη σειρά της να επαναπατριωτήσει τον στρατιωτικό. Προφανώς δεν μιλάω για συνωμοσία. Μιλάω απλά για την περίπτωση στην οποία η Ελλάδα δεν θέλει να ασχολείται περαιτέρω με αυτό το θέμα. Η άλλη χώρα δεν είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Επομένως, δεν προστατεύεται από το να μην εκδοθεί από την Τουρκία εν τέλει. Απλά προστατεύεται από το να μην εκδοθεί στην Τουρκία από μια άλλη χώρα. Επίσης, δεν έχει ιατρική περίθαλψη. Αν κάτι του συμβεί, τι θα γίνει? Επίσης, δεν έχει δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Επομένως, είναι απλά φυλακισμένος στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, οι υπόλοιποι 7 Τούρκοι στρατιωτικοί βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα ακόμα. Και τώρα είμαστε στις 8 Ιανουαρίου του 2018. Ενώ όλα αυτά συνέβησαν τον Ιούλιο του 2016. Απλά δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς νιώθουν αυτά τα άτομα αυτή τη στιγμή. Να μην ξέρουν αν θα πεθάνουν στο κοντινό μέλλον ή θα τους κάνουν μαρτύρια. Να νιώθουν ότι είναι τόσο κοντά στην ελευθερία και απλά να την παίρνουν ενώ είναι ήδη στα χέρια τους. Τουλάχιστον στον έναν. Όταν αυτός ο πρώτος Τούρκος στρατιωτικός είχε βγει από το αστυνομικό τμήμα, έκλαιγε από τη χαρά του. Απλά να σκέφτεσαι πως όλα αυτά πάνε να χαθούν. Την απάντηση βέβαια θα την έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Ήρθε η ώρα όμως για τα γαμάτα της εβδομάδας. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι βγήκε ένα καινούριο τρέιλερ για την ταινία Slenderman. Το θυμάται κανείς αυτό το παιχνίδι? Ναι, ήταν αρκετά παλιά, ε. Επίσης ανέβασαν επισήμως την ταινία Ετέρος Εγώ. Μια φανταστική ταινία thriller. Παραγωγή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Αυτή η ταινία μιλάει για έναν δάσκαλο ποινικολογίας, ο οποίος προσπαθεί να λύσει 5 μυστήρια, τα οποία φαίνεται να μην έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους, εκτός από ένα κοινό στοιχείο. Ο δράστης αφήνει φράση του Πυθαγόρα. Επίσης, τρέξτε στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί ακόμα τρέχει το Van Gogh Alive. Αυτό θα τρέξει μέχρι τις 4 Μαρτίου και είναι απλά μια φανταστική έκθεση σχετικά με τον Van Gogh και τα έργα του. Και το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι η κατάσταση στο Ιράν. Ας ξεκινήσουμε με το που άρχισε αυτή η ιστορία. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2017 ξεκίνησαν διαδηλώσεις στην Ανατολική Μασάντα. Οι διαδηλωτές ήταν περισσότερο υποστηρικτές του Ρουχάνη, ο πρόεδρος του Ιράν. Κύρια αίτια αυτής της διαδήλωσης ήταν η οικονομία αλλά και η διαφθορά στην κυβέρνηση του Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομία στο Ιράν δεν είναι και τόσο καλή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οικονομική φούσκα του 12%, η οποία βέβαια έχει πέσει από 40% την αρχή της ηγεσίας του Ρουχάνη. Επίσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, όπως και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, τιμές πουλερικών και αυγών. Τη δεύτερη μέρα, η διαδήλωση εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση προειδοποίησε να μην συνεχιστεί. Απείλησε τους διαδηλωτές, λέγοντας πως αν συνεχιστεί θα ληφθούν δρακόντια μέτρα. Οι διαδηλώσεις όμως συνέχισαν την επόμενη μέρα. Αυτή τη φορά όμως υπήρξε βία. Η βία αυτή προήλθε και από τους αστυνομικούς του Ιράν αλλά και από τους διαδηλωτές τους ίδιους. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση μπλόκαρε το Telegram και το Instagram. Το Telegram έχει 40 εκατομμύρια Ιρανιανούς χρήστες. Ο λόγος αυτού του μπλοκαρίσματος ήταν η προσπάθεια των διαδηλωτών μέσω ψηφιακού μέσου να αναζωπηρώσουν ακόμα περισσότερο την διαδήλωση. Ο πρόεδρος Χασάν Ρουχάνη είπε ότι οι πολίτες δικαιούνται να διαμαρτύρονται αλλά με ειρηνικό τρόπο. Δικαιούνται
κριτική βάσει συντάγματος, αλλά η βία δεν είναι κριτική. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι έχουν πεθάνει τουλάχιστον 21 άτομα και ξέρουμε ότι συνελήφθηκαν σχεδόν 1.700 άτομα. Οι αριθμοί όμως αυτοί διαφέρουν από πηγή σε πηγή. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 85% αυτών που συνελήφθηκαν ελευθερώθηκαν από τη Μασάντα. Αυτό έγινε έπειτα από συμφωνία να μην ξαναβγούν στους δρόμους αυτοί που ελευθερώθηκαν. Προτού συνεχίσουμε, πρέπει να ξεκαθαριστεί λίγο το πολιτικό σύστημα του Ιράν. Είναι ένας συνδυασμός δημοκρατίας και θεοκρατίας. Ο πρόεδρος είναι ο Χασάν Ρουχάνι. Ο ανώτατος όμως ηγέτης είναι ο Αλί Χαμενί. Το κομμάτι το δημοκρατικό προφανώς είναι ο πρόεδρος και το κομμάτι θεοκρατικό είναι ο ανώτατος ηγέτης. Πολύ μεγάλη απλοποίηση είναι σαν ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι υπερβολική αυτή η απλοποίηση. Ο μόνος λόγος που έκανε αυτή την απλοποίηση είναι απλά για να είναι πιο ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Ο Αλί Χαμενί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετά συντηρητικός ακόμα και για το Ιράν. Λέει πως οι εχθροί του Ιράν είναι αυτοί που φταίνε για όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά και για τις διαδηλώσεις. Ως εχθροί εννοεί πάνω απ' όλα τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Η κυβέρνηση όμως και η αντιπολίτευση παραδέχονται ότι έχουν οικονομικό λόγο οι διαδηλώσεις. Επίσης λένε πως ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει και να διορθωθεί το πρόβλημα στο Ιράν. Η πρέσβης της Αμερικής, Νίκη Χέιλ, τόνισε ότι οι διαδηλώσεις ήταν απολύτως ξαφνικές, υπονοώντας ότι η Αμερική δεν έχει καμία σχέση με την αναζωπήρωση των διαδηλώσεων. Βέβαια, τα tweet του Τραμπ δεν βοηθούν καθόλου τη δήλωση της Νίκη Χέιλ. Αντίθετα, υποστηρίζουν την ιδέα του εξωτερικού επηρεασμού. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είπε: «Πολύ σεβασμό για τους ανθρώπους του Ιράν που προσπαθούν να κατεβάσουν τη διαφθαρμένη τους κυβέρνηση. Θα δείτε πολλή υποστήριξη από τη ΣΥΠΑ τη σωστή στιγμή». Η τελευταία φράση, ειδικά, υποστηρίζει ότι αν δεν υπήρξε αυτός ο εξωτερικός επηρεασμός στο παρελθόν, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει στο μέλλον, τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η κυβερνητική εκπρόσωπος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Μετά από αυτό, η Νίκη Χέιλ κάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο Ιράν. Η Ρωσία προσπάθησε να μπλοκάρει αυτή τη συνάντηση, επισήμανε ότι η κατάσταση στο Ιράν δεν αφορά τον ΟΗΕ. Είναι καθαρά πρόβλημα του Ιράν. Το συνέδριο όμως έγινε. Στο συνέδριο αυτό, η Αμερική πρότεινε να ακυρωθεί συμφωνία σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας με το Ιράν του 2015. Η Αμερική υποστήριξε ότι το αίτιο αυτής της πρότασης ήταν ότι η κυβέρνηση του Ιράν υποστήριζε οικονομικά περισσότερο την παραγωγή ατομικής ενέργειας παρά την καλύτερη ζωή των πολιτών. Όπως για παράδειγμα να έχουν καλά κτίρια. Κτίρια τα οποία δεν θα κατεδαφίζονταν εύκολα με σεισμό. Η Βολιβία απάντησε κατηγορώντας την Αμερική ότι συμπεριφέρεται για δικό της συμφέρον. Είπε επίσης ότι το πρόβλημα του Ιράν δεν είναι του ΟΗΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως θύμισε τους κανόνες του ΟΗΕ. Αν τα συμβάντα μέσα σε ένα κράτος μπορούν στο μέλλον να επηρεάσουν άλλες χώρες, τότε είναι συζητήσιμο μέσα στο ΟΗΕ. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν συμφώνησαν με την πρόταση της Αμερικής, δέχτηκαν όμως ότι το θέμα των παραβάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν είναι πολύ σημαντικό. Ότι είναι θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί στο συνέδριο. Επίσης τονίστηκε ότι η ακύρωση της συμφωνίας του 2015 θα ήταν ένα μεγάλο βήμα πίσω και θα ήταν ενάντια στους στόχους του ΟΗΕ, δηλαδή να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα μεταξύ κρατών. Και η Ρωσία, για άλλη μια φορά, είπε ότι δεν είναι αυτό θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί μπροστά στο ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Αμερική, όπως και η Βολιβία, ότι χρησιμοποιεί τη συνεδρίαση του ΟΗΕ για συμφέρον της. Αυτά όμως για τώρα. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να ξέρουμε καθόλου τι θα συμβεί στο μέλλον. Όπως είπε και η κυρία Thornberry, βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν είναι ξεκάθαρη η πολιτική άποψη των διαδηλώσεων. Άλλοι θέλουν μοναρχία, άλλοι βρίζουν τον Χαμενί. Άλλοι τον θέλουν, άλλοι φωνάζουν για το κόστος των αυγών. Το ποιο θα είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτών των διαδηλώσεων απλά παραμένει μυστήριο. Αυτά όμως για αυτή τη βδομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Για τον μπάχαλο του Logan Paul και το βίντεο που ανέβασε. Το θέμα των Τούρκων στρατιωτικών. Αλλά και το τι περιμένετε να γίνει με το Ιράν. Με λένε Μάρκο Δήμο και θα σας ξαναδώ την επόμενη Κυριακή.